Καλώς ήρθατε και σήμερα, κορίτσια. Είστε όλες πάρα πολύ διαφορετικές. Πέμπτη σήμερα. Κάποιες τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά, έχετε συγκεντρώσει πολύ υψηλές βαθμολογίες. Κάποιες δεν τα έχετε πάει και τόσο πολύ καλά. Για να δούμε αν θα καταφέρετε να ανατρέψετε τα δεδομένα. Να δούμε ποια θα είναι αυτή που θα ξεχωρίσει σήμερα και θα κερδίσει τον ένα έξτρα βαθμό. Πάμε να ξεκινήσει το διαγωνιστικό μας μέρος με τη Ζάνα Συριάκι. Θέλεις χαρά να δώσεις, Ζάνα? Εννοείται, μόνο χαρά και αγάπη. Έτσι. Λοιπόν. Για πες, πού πηγαίνεις, πού θα δώσεις χαρά, ποιους θα συναντήσεις και γιατί? Λοιπόν, γιορτάζω, όχι εγώ, η κολλητή μου. Α, γιορτάζει και κάνει ένα μικρό μάζεμα, ένα gathering που λέμε και στο χωριό μου, στο σπίτι της. Θα παίξουμε... Μάζοξη, πιο λαϊκά. Ναι. To know us better. Κάνει μια μάζοξη στο σπίτι της, έτσι θα πιούμε ένα κρασάκι, θα παίξουμε κανένα επιτραπέζιο. Απλά επειδή είναι γιορτή δεν ήθελα να πάω και σαν το λέτσο. Ήθελα λίγο να κάνω κάτι, αλλά να είμαι και άνετη. Και σονσόν και άνετη. Και άνετη. Και αλήτης και κυρία. Και φυσικά. Ωραία, κορίτσια, βαθμολογήστε τη Ζάνα. Ζάνε, η βαθμολογία είναι πάρα πολύ καλή. Καταπληκτική. Μαράκι μου, πες μου γιατί έβαλες 3. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα, εφόσον πηγαίνεις στη φίλη σου και έχει γιορτή και θα είστε, τι θα είναι, Girls Night? Όχι, γενικά φίλοι, παρέα. Θα ήθελα να βάλεις χρώμα. Το θέλω το χρώμα. Κάθε μέρα θα βάζω χρώμα. Έβαλα προχθές φτάνει. Σου πάει πάρα πολύ το χρώμα. Μου πάει, δεν το λέω. Είναι πιο επαγγελματικό το look σου, πιο βραδινό, όχι για σπίτι της φίλης σου για γιορτή. Ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών είναι 4,2. Wow! Πάμε. Φεύγω. Στέλιο μου. Κάποιος χαμός λέω με τη βαθμολογία σου σήμερα. Ναι. Δικαίως. Λοιπόν, κοίταξε. Είναι ένα look μονόχρωμο, τόνο στον τόνο δηλαδή, το οποίο έχει πολλές διαφορετικές ποιότητες. Έχει μια δυσκολία, δηλαδή ενώ φαίνεται κάτι εύκολο δεν είναι, διότι φοράς ένα ιδιαίτερο σακάκι κοντομάνικο με μια μπλούζα από μέσα, η μακριά μανίκια, έναν τζιν από κάτω στο ίδιο χρώμα, ένα παπούτσι ιδιαίτερο. Δηλαδή αυτό το σύνολο που έχει σήμερα είναι πάρα πολύ σωστό για να τιμήσει μια φίλη σου ένα σπίτι, είναι λίγο παραπάνω. Είναι έτσι παρέα. Αλλά δείχνει ότι ασχολήθηκες να ντυθείς, ότι δεν έβαλες κάτι όπως κάνεις κάτι άλλες μέρες που το ρίχνεις πάνω σου και πας, το ζήγησες λίγο. Στάθηκες στον καθρέφτη σου 5 λεπτά παραπάνω από άλλες μέρες. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως ναι. Εγώ αυτό νομίζω. Ναι, τι, όχι? Νομίζω όχι. Γενικά ποτέ δεν θέλω. Εμένα μου φαίνεται ότι κρύβει μια δυσκολία αυτό το look. Δεν μου φαίνεται από τα look που πήρες 3 ρούχα, τα βάλες και ήρθες. Δηλαδή, μου δείχνει ότι ασχοληθήκες. Και τέλος πάντων, και αν δεν έχεις ασχοληθεί, δείχνει ότι ασχολήθηκες, εν πάση περιπτώσει. Ξεκίνησα από το μπλουζάκι. Ναι. Προφανώς ήθελα ντε και καλά κάπως να το βάλω. Εκεί βγήκε. Δεν μπορώ να πω ότι έκανα πολλή ώρα, αλλά γενικά δεν θέλω να κάνω πολλή ώρα, γιατί όταν υπεραναλύω κάτι μετά δεν μ' αρέσει γι' αυτό. Δεν χρειάζεται υπερανάλυση, αλλά κοίταξε, όταν το βάζεις, βγάζεις, που μπορεί να αλλάζει ένα πουκάμισο, ας πούμε, μόνο για να τοποθετηθεί σε μια εικόνα όπως είναι, μπορεί αυτή να είναι δική σου υπερπροσπάθεια. Όχι το να βάζεις δαχτυλιδάκι, αυτό, εκείνο, το ζωνάκι, ναι. Δεν λέω αυτό. Όχι, εντάξει. Το κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχα καιρό να δω μια τόσο ωραία εικόνα και από σένα και γενικά στο παιχνίδι. Είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που έχουμε δει στο παιχνίδι. Δεν έχω να σου αλλάξω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 4. Wow. Μπράβο, Ζάνα. Ξεκινάς με ένα 4 από το Στέλιο. Λάκι μου, να ακούσουμε και εσένα. Όντως, το look είναι άρτιο. Έχεις συνδυάσει πολύ ωραία τα χρώματα. Σου πηγαίνουν κιόλας, τα αγαπάς και έτσι αισθάνεσαι και πάρα πολύ άνετα. Ναι. Επίσης είναι ωραία η τσάντα. Μ' αρέσει πώς την κρατάς. Αλλά τώρα πρέπει να βρούμε και ένα παραπάνω πραγματάκι. Επειδή πολλές γυναίκες μπορεί να μην έχουν τον σωστό αστράγαλο, ακόμη και το σωστό παπούτσι, γιατί αυτό είναι υπέροχο και από εκεί ξεκινάει το ωραίο σου το look. Είσαι πολύ μιούτσα σήμερα. Μπορούσες να είσαι ανιψιά της, το έχω ξαναπεί. Ναι. Ή να είσαι ξαδέρφη της Μάρνη. Έχεις αυτό το στυλάκι. Ποτέ δεν θα έβαζαν έτσι το ρεβέρ. Θα το είχαν ρεβέρ το παντελόνι το παντελόνι και μετά θα πάω εκεί. Αλλά θα ήταν σταθερό. Δηλαδή θα ήταν ένα εξάποντο ρεβέρ ραμμένο. Ενώ βαλμένο σωστά. Αυτό δείχνει πιο κοριτσίστικο που εσένα σου πάει στο look. Αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει σε όλες τις τηλεθεάτριες ένα τέτοιο look να καλύπτει τη γάμπα και να διαχωρίζει τον αστράγαλο από το υπόλοιπο της γάμπας. Το ίδιο συμβαίνει ότι αδικείς λίγο το σακάκι που είναι κοντομάνικο, που είναι υπέροχο. Και εγώ κόβω πολλά σακάκια δικά μου και τα κάνω κοντομάνικα, μου αρέσει. Αλλά αυτό το κάτω που είναι πολύ ωραία, η μανσέτ να κρέμεται, να είναι έτσι στο πουκάμι, στην μπλούζα αυτή, συνήθως συνιστούμε να την έχει με ένα πράγμα που τελειώνει εδώ. Δηλαδή να είναι ένα κάρντιγκαν, να είναι ένα πουλόβερ, να είναι κάτι και να βγαίνει η μανσέτα μεν, αλλά όχι να φαίνεται το layer έτσι. Σε σένα πηγαίνει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θεωρώ για μια κοπέλα που θέλει να είναι ημικλασική, να μην φορέσει ή να χαραμίσει αυτό το κοντό σακάκι που είναι υπέροχο και γιατί είναι double waist αλλά μόνο με δύο κουμπιά που κάνει πολύ ωραίο shape, δεν το κάνει αντρικό, το κάνει εντελώς στυλικό και ωραίο. Και important. Αυτό είναι ένα ντύσιμο important. Γι' αυτό και εγώ θα κοπιάρω. Άναρχο. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και full passion decoration. Δεν είσαι και τόσο πολύ full passion, decoration λίγο. Λοιπόν, ξέρεις πόσα είναι αυτά? 4. Είναι 1, 2, 3 μονά, συν 1+4. Λάκη, γιατί το έκανες τόση ώρα το 4? Γιατί πρέπει να το κάνω σχεδιαστικά ωραία. Με αγάπη, γι' αυτό. Έχει τέτοια γυαλάδα, είναι τόσο chic. Υπήρχε και δέση. Που μου έφτιαξε την διάθεση, όχι πολύ, ελαφρώς κατάλαβες τώρα, γιατί δεν είναι και πολύ καλά η διάθεσή μου, πλάκα κάνω. Λοιπόν, έχεις και το σακάκι αυτό που σου έχεις βάλει και με την μπλούζα και την πέρλα της γιαγιάς σου, αλλά και της μαμάς σου. Της γιαγιάς. Αλλά και της γιαγιάς σου να μην ήταν, θα μου άρεσε και πάλι, γιατί την βρίσκω απίθανη, πάνω σε αυτό το υπέροχο ύφασμα που του ανήκει. Έχω βάλει ένα άποδα και το κούμπομα. Και τώρα, τι γίνεται. Ό,τι και να φανταστώ να βάλεις από κάτω, δηλαδή από τζιν, από το ίδιο του το σακάκι που συνεχίζει το παντελόνι. Από είναι ένα σορτσάκι. Ένα σορτσάκι, ένα παντελόνι, μία ζυπκιλό. Ενώ ότι είναι τόσο, στα δικά μου μάτια, τόσο ωραίο το επάνω μέρος σου, που μπορεί να προσαρμοστεί από κάτω πολύ εύκολα, να προσαρμοστεί πολύ εύκολα πάρα πολλά πράγματα. Το οτιδήποτε δεν νομίζω, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο, πώς θα σου πω, ευγενές, τόσο ωραίο ευγενές ντύσιμο και εικόνα, που ως γυναίκα, ας πούμε, σε ευχαριστώ που το έφερες αυτό σήμερα εδώ. Αλήθεια. Εγώ ευχαριστώ για τα τόσο υπέροχα λόγια και από τους τρεις. Εγώ κάνω λιγότερη ώρα για το 4. Ζάνα μου, είναι μια πολύ καλή μέρα για σένα. Πάρα πολύ, γιατί δεν νιώθω και πολύ καλά, οπότε είναι τέλεια. Ανέβηκε η διάθεσή σου. Ναι. Θα μας πω και τη συνολική σου βαθμολογία, εκεί θα ανέβει ακόμα περισσότερο. 16,2. Χαμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην παρεξηγούμαστε. Καλή συνέχεια.